οι κινήσεις των αφήξεων και των αναχωρήσεων, αλλά και ο αριθμός των αεροσκαφών στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης του Ηρακλείου τον Ιούλιο και τον Αύγουστο αποτυπώνουν την γεωγραφία της τουριστικής βιομηχανίας, αλλά και την εκτίμηση που θέλει οι αφήξεις στους δύο βασικούς μήνες του καλοκαιριού, αλλά και τα στοιχεία του Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου να αποτυπώνουν σχεδόν το 50% της κίνησης το 2019. Τα σχέδια πτήσεων, τα γνωστά σε όλους slots, παρουσιάστηκαν αποκλειστικά στη διάρκεια της εκπομπής «Ώρα Αιχμής» από τον αερολιμενάρχη Γιώργο Πλιάκα. Ένα στοιχείο όμως το οποίο φοβάμαι και φοβούνται και οι τουριστικοί πράκτορες είναι τι θα συμβεί ή με την αγγλική αγορά ή και με τη ρώσικη αγορά. Είναι δύο μεγάλες αγορές. Η αγγλική είναι η δεύτερη αγορά για το αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Τα σχέδια πτήσεων τον Ιούλιο του 2021 δείχνουν 4.607 αεροσκάφη, ενώ 4.403 είναι τα αεροσκάφη που προσέγγισαν τον Ιούλιο του 2019. Η αύξηση είναι στο 4,6%. Όσον αφορά τον Αύγουστο του 2021, ο προγραμματισμός θέλει 5.012 αεροσκάφη έναντι 4.571 αεροσκαφών που προσέγγισαν τον Αύγουστο του 2019. Εδώ η αύξηση αγγίζει το 9,6%. Το 2019 πραγματοποιήθηκαν 23.418 κινήσεις αεροσκαφών. Αναφερόμαστε σε αφήξεις και αναχωρήσεις. Ενώ με βάση τα slots το 2021 ο αριθμός αυτός μπορεί να αγγίξει τις 20.583 κινήσεις. Έχω βάλει και κάποια φιλικά στοιχήματα με τους φίλους μου τουριστικούς πράκτορες ξενοδόχους ότι το 50% ελπίζω, εύχομαι και πιστεύω ότι θα το πιάσουμε εύκολα. Ο χάρτης των σχεδίων πτήσεων αποτυπώνει ότι υπάρχουν κάποιες ημέρες μέσα στον Ιούλιο και τον Αύγουστο και συγκεκριμένα από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ που δεν έχουν καμία διαθέσιμη θέση για απογείωση και προσγείωση στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Οι δύσκολες ημέρες φαίνεται να είναι η Παρασκευή, το Σάββατο και η Κυριακή και να ακολουθούν η Δευτέρα και η Πέμπτη. Η πιο χαλαρή ημέρα είναι η Τετάρτη, όπως συμβαίνει διαχρονικά στο δεύτερο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας. Τα slots που έχουν ζητήσει οι αεροπορικές εταιρείες, αν θα γίνουν όλες, θα έχουμε αυτά τα νούμερα που βλέπετε. Υπάρχουν και οι θέσεις. Στις θέσεις πάντα πρέπει να ξέρετε ότι υπολογίζουμε μια πληρότητα από 70-75%. Δηλαδή, αν οι συνολικές θέσεις που το σύστημα δίδει είναι 10 εκατομμύρια, δεν θα σούρθουν 10 εκατομμύρια, θα σούρθουν 7,5 εκατομμύρια, δηλαδή ένα 75%. Συγκρατημένη αισιοδοξία δείχνουν οι αριθμοί και για τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Μάλιστα, η γερμανική αγορά, με βάση τον κύριο Πλιάκα, μπορεί να ξεπεράσει ως αύξηση το 30%, ενώ εξαιρετικοί είναι οι δείκτες από την αγορά της Πολωνίας. Και μάλιστα θα σας πω ότι οι Γερμανοί φαίνονται ότι φέτος μπορεί να έχουν και μία αύξηση στην Κρήτη γύρω στο 39%. Αυτό είναι που καλύπτει τη διαφορά, γιατί υπάρχουν τους πίνακες που σας έστειλα. Θα δείτε κάποιες χώρες όπως οι Σκανδιναβικές που είναι πεσμένες σε σχέση με το 19. Και μιλάμε πάντα για το 19, γιατί μην ξεχνάμε ότι το 20 ήταν 0 ο Μάιος, 0 ο Ιούνιος και ξεκινήσαμε από τον Ιούλιο με 200.000 αφιξέντες επιβάτες